Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων ημερών. Λόγια σχετικά με άλλα θέματα. Απόσπασμα. Τι εντυπώσεις σας έχουν δημιουργηθεί, αφού ψάλαμε τον ύμνο «Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων»? Έχετε μάθει κάτι από αυτόν? Κάθε άνθρωπος που ζει περνάει πολλές κακουχίες, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό. Κανείς δεν αναλογίζεται εις βάθος ποια είναι η ρίζα των κακουχιών αυτών. Αν αξίζει να τα περνάει κάποιος όλα αυτά ή αν είναι σωστό να ζουν έτσι οι άνθρωποι. Όταν είναι μικροί, όλοι θέλουν να φοράνε ωραία ρούχα και να τρώνε ωραία φαγητά, πιστεύοντας ότι έτσι θα γίνουν ευτυχισμένοι. Όταν μεγαλώνουν, αρχίζουν να σκέφτονται πως πρέπει να μελετήσουν πολύ, με σκοπό να ξεχωρίσουν από το πλήθος και να απολαύσουν μία καλή ζωή. Όταν ενηλικιώνονται, αρχίζουν να θέλουν να βγάλουν πολλά χρήματα, να αποκτήσουν φήμη και κέρδος, δύναμη και να ασκήσουν επιρροή. Θέλουν να είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους. Αναζητούν πάντα μία θέση στην κυβέρνηση, ώστε να κερδίσουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό των υπολείπων. Όταν κάνουν παιδιά, ευελπιστούν πως οι απόγονοί τους θα θριαμβεύουν για γενιές ολόκληρες και πως θα συνεχίσουν να ευημερούν και να προοδεύουν. Πού αποσκοπούν όλα αυτές οι ενέργειες των ανθρώπων? Γιατί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο? Γιατί ζουν έτσι όλοι τους? Οι άνθρωποι ζουν χωρίς να βαδίζουν σε κάποιο μονοπάτι. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από πού προέρχονται, ούτε πού πηγαίνουν. Δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν τη ζωή, πώς να ζήσουν, ούτε πώς να βαδίσουν στο μονοπάτι της ζωής τους. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι. Τότε, γιατί μέχρι να πεθάνουν κυνηγούν τόσο επίμονα τη φήμη, το κέρδος και μία ευτυχισμένη ζωή, δίχως να μετανιώνουν στιγμή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί από τον σατανά και έχουν αναπτύξει μία λανθασμένη νοοτροπία και στάση απέναντι στη ζωή. Νομίζουν πως αυτός ο τρόπος ζωής είναι σωστός. Θεωρούν πως είναι σωστό και πρέπον να κυνηγάνε τη φήμη και το κέρδος. Μπερδεύουν τη φήμη και το κέρδος με την ευτυχία και ζουν με βάση όλες αυτές τις πεποιθήσεις. Γι' αυτό οι άνθρωποι επιδιώκουν εν αγωνίως τη φήμη και το κέρδος, με αποτέλεσμα μέχρι και τη στιγμή που θα πεθάνουν να μην βρίσκουν ποτέ τους την ευτυχία. Όλοι ζουν έτσι. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι να διαλέξει κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα και να απολαύσουν μία καλή ζωή. Η ζωή είναι δύσκολη, χωρίς χρήματα. Όλοι θέλουν να κερδίσουν όλο και περισσότερα, γιατί μπορούν να κάνουν πολλά με αυτά. Όταν γίνονται εύποροι, θέλουν να διατηρήσουν την περιουσία τους. Περιμένουν από τα παιδιά τους να συνεχίσουν την κληρονομιά τους, χωρίς να αντιλαμβάνεται κανένας πως μία τέτοια ζωή είναι κενή. Όλοι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο μετανιωμένοι, έχοντας αναπάντητα ερωτήματα και μία αίσθηση απροθυμίας. Οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους, άλλοι στη φτώχεια και άλλοι στα πλούτη, και ζουν
είτε μια σύντομη, είτε μια μακρά ζωή. Κάποιοι είναι απλοί άνθρωποι και άλλοι υψηλόβαθμοι, αξιωματικοί και αριστοκράτες. Κάθε κοινωνική τάξη απαρτίζεται από ανθρώπους, αλλά βασικά όλοι ζουν με τον ίδιο τρόπο. Παλεύουν να αποκτήσουν φήμη και κέρδος, ανάλογα με τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες και τη σατανική διάθεσή τους. Δεν θα αναπαυθεί η ψυχή τους αν δεν πετύχουν αυτούς τους στόχους. Αντικρίζοντας αυτήν την κατάσταση, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί «Γιατί ζουν έτσι οι άνθρωποι?» Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι να ακολουθήσουν. Ζούνε πράγματι μόνο για να πίνουν και να τρώνε καλά δίχως σταματημό μέχρι να πεθάνουν. Πού πάνε τότε? Γιατί τόσες γενιές έχουν ζήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο? Ποια είναι η ρίζα όλων αυτών? Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από πού προέρχονται. Ποια είναι η αποστολή τους στη ζωή? Ποιος έχει τον έλεγχο και είναι ο κυρίαρχος όλων? Μία μετά την άλλη, οι γενιές έρχονται και φεύγουν και ο καθένας ζει και πεθαίνει με τον ίδιο τρόπο. Όλοι έρχονται και φεύγουν με τον ίδιο τρόπο και κανείς δεν βρίσκει έναν αληθινό τρόπο ή κάποιο μονοπάτι να βαδίσει στη ζωή του. Κανείς δεν αναζητά την αλήθεια για αυτό το θέμα. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, όλοι οι άνθρωποι ζουν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι αναζητούν και περιμένουν. Εύχονται να δουν πώς θα είναι η ανθρωπότητα, αλλά ποτέ κανείς δεν γνωρίζει ούτε καταφέρνει να το δει αυτό. Εν τέλει, οι άνθρωποι απλούστατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι εκείνος που κυβερνά και κυριαρχεί επί των πάντων. Δεν γνωρίζουν καν αν εκείνος υπάρχει. Δεν γνωρίζουν την απάντηση σε αυτό. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ζουν αβοήθητοι, με μία λαχτάρα χρόνο με τον χρόνο και να υπομένουν την κάθε μέρα μέχρι και σήμερα. Αν μάθαιναν γιατί γίνονται όλα αυτά, δεν θα έβρισκαν τότε ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν και έναν τρόπο να ζήσουν. Δεν θα μπορούσαν τότε να ξεφύγουν από όλη αυτήν την οδύνη. Δεν θα κατάφερναν να ζήσουν ξέχωρα από τις ανθρώπινες επιθυμίες και ελπίδες. Όταν οι άνθρωποι κατανοήσουν γιατί ζουν, γιατί πεθαίνουν και ποιος κυβερνάει τον κόσμο αυτό. Όταν κατανοήσουν πως η απάντηση στην ερώτηση «Ποιος είναι ο κυρίαρχος των πάντων» είναι ο Δημιουργός, τότε θα έχουν ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν. Θα καταλάβουν πως πρέπει να αναζητήσουν την αλήθεια στα λόγια του Θεού για να βρουν έναν τρόπο να προοδεύσουν και πως δεν χρειάζεται να ζουν σε αυτήν τη δυστυχία βασιζόμενοι σε επιθυμίες και ελπίδες. Αν ανακαλύψουν τον λόγο για τον οποίο ζουν και πεθαίνουν, δεν θα επακολουθήσει το τέλος της δυστυχίας και των δυσκολιών που περνούν οι άνθρωποι. Δεν θα τους προσφέρει λύτρωση αυτό? Τότε θα έχουν βρει την πραγματική λύτρωση και θα έχουν απελευθερωθεί πλήρως. Τι πρέπει να συλλογιστείτε αφότου ακούσατε το τραγούδι «Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων»? Αν η ανθρωπότητα γνώριζε γιατί ζει και πεθαίνει, ποιος είναι ο αληθινός κυρίαρχος αυτού του κόσμου και όλων των πραγμάτων και εκείνος που κυβερνάει τα πάντα? Πού ακριβώς βρίσκεται αυτός και τι απαιτεί από τον άνθρωπο?
Αν η ανθρωπότητα κατανοούσε όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα γνώριζε πώς να αντιμετωπίζει τον Δημιουργό, πώς να τον λατρεύει και πώς να υποτάσσεται σε Αυτόν. Οι καρδιές των ανθρώπων θα έβρισκαν ένα στήριγμα. Θα έβρισκαν όλοι τους τη γαλήνη και την ευτυχία και δεν θα περνούσαν πλέον όλα αυτά τα βάσανα και τον πόνο. Σε τελική ανάλυση, η αλήθεια πρέπει να γίνει κατανοητή. Το μονοπάτι ζωής που διαλέγουν να ακολουθήσουν οι άνθρωποι είναι κρίσιμο. Το ίδιο σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ζουν. Ο τρόπος με τον οποίο ζει κάποιος και το μονοπάτι που διαβαίνει κρίνουν το αν η ζωή του είναι χαρούμενη ή θλιβερή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Όταν ακούνε αυτόν τον ύμνο, ίσως νιώσουν το εξής συναίσθημα βαθιά μέσα τους. Οι ζωές κάθε ανθρώπου ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Οι αρχαίοι δεν αποτελούσαν εξαίρεση και οι σύγχρονοι είναι οι ίδιοι με τους παλιούς. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει αλλάξει τρόπους. Άρα, υπάρχει κάποιος κυρίαρχος της ανθρωπότητας, ένας θρηλυκός Θεός που κυβερνάει τα πάντα. Αν η ανθρωπότητα βρει τον Θεό, εκείνον που κυβερνάει τα πάντα, δεν θα καταφέρει να νιώσει ευτυχία. Τώρα λοιπόν, το κλειδί είναι να βρεθούν οι ρίζες της ανθρωπότητας. Πού βρίσκονται αυτές οι ρίζες? Οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν σε ένα άλλο βασίλειο αν καταφέρουν να τις βρουν. Αν δεν τα καταφέρουν και συνεχίσουν να ζουν τη ζωή τους όπως έκαναν πάντα, θα καταφέρουν να βρουν την ευτυχία? Αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό, ακόμα και αν γνωρίζουν πως είναι βαθιά διεφθαρμένοι, πώς θα πορευτούν τότε? Μπορούν να λύσουν το πραγματικό πρόβλημα της διαφθοράς? Μπορούν να βαδίσουν στο μονοπάτι της σωτηρίας? Παρόλο που μπορεί να θέλεις να αλλάξεις προς το καλύτερο και να βιώσεις την ανθρώπινη ομοιότητα, μπορείς να το κάνεις? Δεν έχεις κάποιο μονοπάτι που να σου το επιτρέπει αυτό. Κάποιοι, για παράδειγμα, ζούνε για τα παιδιά τους. Μπορεί εσύ να λες πως δεν θες να το κάνεις αυτό, αλλά μπορείς να το πετύχεις. Κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν γιατί ασχολούνται διαρκώς με τα πλούτη, τη φήμη και το κέρδος. Εσύ μπορεί να λες πως δεν θα ήθελες να το κάνεις αυτό, αλλά μπορείς να το πετύχεις τα αλήθεια. Άθελά σου, βρίσκεσαι ήδη σε αυτό το μονοπάτι και ενώ μπορεί πράγματι να θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο ζεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι στο χέρι σου ο τρόπος με τον οποίο ζεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό και δεν έχουν κερδίσει την αλήθεια. Τι συντηρεί το πνεύμα των ανθρώπων? Πού απευθύνονται για να βρουν πνευματική υποστήριξη? Για να βρουν πνευματική υποστήριξη, οι άνθρωποι καταφεύγουν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, στην ευτυχία του γάμου, στην απόλαυση υλικών αγαθών, στα πλούτη, τη φήμη και τα κέρδη, στο κύρος, τα συναισθήματα και τις καριέρες τους, καθώς και στην ευτυχία της επόμενης γενιάς. Υπάρχει κάποιος που δεν καταφεύγει σε όλα αυτά για να βρει πνευματική υποστήριξη? Όσοι έχουν παιδιά, τι βρίσκουν στα παιδιά τους?
όσοι δεν έχουν παιδιά, τη βρίσκουν στις καριέρες τους, στον γάμο, στην κοινωνική τους θέση, στη φήμη και το κέρδος. Συνεπώς, οι τρόποι ζωή που προκύπτουν είναι όλοι ίδιοι. Υπόκεινται όλοι στη μαεστρία και τη δύναμη του σατανά. Παρά τη θέλησή τους, όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν για χάρη της φήμης, του κέρδους, των μελλοντικών προοπτικών τους, της καριέρας τους, του γάμου τους, της οικογένειάς τους ή για χάρη της επόμενης γενιάς και των σωματικών απολαύσεων. Είναι αυτό το σωστό μονοπάτι? Όσο απασχολημένοι κι αν παραμένουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, όσο πετυχημένοι επαγγελματικά κι αν είναι, όσο ευτυχισμένες και μεγάλες κι αν είναι οι οικογένειές τους, όσο υψηλό κύρος και να έχουν, είναι ικανοί να ακολουθήσουν το σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Κυνηγώντας τη φήμη και το κέρδος, τα εγκόσμια ή την καριέρα τους, μπορούν να δουν το γεγονός πως ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και πως Εκείνος είναι ο κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας. Αυτό είναι αδύνατο. Όποιες κι αν είναι οι συγκεκριμένες επιδιώξεις ή τα μονοπάτια των ανθρώπων, αν εκείνοι δεν αναγνωρίσουν το γεγονός πως ο Θεός είναι ο κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας, τότε το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουν είναι λανθασμένο. Δεν είναι το σωστό μονοπάτι, αλλά το διεστραμμένο μονοπάτι, το μονοπάτι του κακού. Δεν έχει σημασία αν έχεις αντλήσει ικανοποίηση από το πνευματικό σου στήριγμα ή όχι. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεις το στήριγμα αυτό. Η πίστη αυτή δεν είναι αληθινή και δεν είναι το σωστό μονοπάτι για την ανθρώπινη ζωή. Τι σημαίνει να έχει κανείς αληθινή πίστη? Σημαίνει να αποδέχεται την εμφάνιση του Θεού και το έργο Του και να αποδέχεται κάθε αλήθεια που έχει εκφράσει Εκείνος. Αυτή η αλήθεια είναι το σωστό μονοπάτι για την ανθρώπινη ζωή. Είναι η αλήθεια και η ζωή που θα πρέπει να επιδιώκουν οι άνθρωποι. Το σωστό μονοπάτι στη ζωή είναι να ακολουθεί κανείς τον Θεό και να μπορεί, υπό την ηγεσία του Λόγου Του, να κατανοεί την αλήθεια, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, να γνωρίζει τι είναι θετικό και τι αρνητικό και να αντιλαμβάνεται την κυριαρχία και την παντοδυναμία Του. Όταν οι άνθρωποι κατανοήσουν εις βάθος πως ο Θεός δεν έπλασε απλώς τους ουρανούς, τη γη και όλα τα πράγματα, αλλά είναι και ο κυρίαρχος του σύμπαντος και των πάντων, τότε θα υπακούσουν κάθε ενορχήστρωση και σχέδιό Του. Τότε θα ζήσουν σύμφωνα με τον Λόγο Του, θα έχουν φόβο Θεού και θα αποφεύγουν το κακό. Αυτό σημαίνει να βαδίζει κανείς στο σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Όταν οι άνθρωποι το ακολουθήσουν, θα μπορέσουν να κατανοήσουν τον λόγο για τον οποίο ζει ο άνθρωπος και τον τρόπο ζωής με τον οποίο θα μπορέσουν να ζήσουν στο φως και να λάβουν την ευλογία του Θεού και την έγκρισή Του. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής σας τώρα? Μπορείτε να καταλάβετε? Ζούμε για να ολοκληρώσουμε τις αποστολές και τις αναθέσεις που μας δίνει ο Θεός και για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας ως δημιουργημένα όντα. Αν θέλεις να εκπληρώσεις το καθήκον σου ως δημιουργημένο όν και να ολοκληρώσεις τις αναθέσεις του Θεού
αυτό αποτελεί δική σου προσωπική επιθυμία, καθώς και το μονοπάτι που εσύ ο ίδιος έχεις επιλέξει στη ζωή και είναι σωστό να το κάνεις αυτό. Όμως, πρέπει να γνωρίζετε κάτι που είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι ζουν σε αυτόν τον κόσμο και αυτό το έχει σχεδιάσει ο Θεός. Κάθε άνθρωπος εισέρχεται σε αυτόν τον κόσμο με μία αποστολή. Κανείς δεν έρχεται εδώ τυχαία. Όλα ελέγχονται, σχεδιάζονται και ενορχιστρώνονται από τον Θεό δίχως το παραμικρό λάθος. Καθώς όλοι εισέρχονται στον κόσμο, όλα όσα μαθαίνουν ή κάνουν γίνονται με σκοπό να διαδραματίσουν κάποιον συγκεκριμένο ρόλο μέσα σε αυτόν. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος? Πρέπει να ολοκληρώσουν μία αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι παντρεύονται, κάνουν ένα παιδί και έτσι οι τρεις τους σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια αυτή, η σύζυγος ζει για να εκπληρώσει την αποστολή της, δηλαδή για να φροντίζει το παιδί και τον σύζυγό της, να φροντίζει ολόκληρη την οικογένεια. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος ύπαρξης του παιδιού? Ποιος είναι ο ρόλος του? Ως κληρονόμος της οικογένειας, συνεχίζει τη γενεαλογική γραμμή. Αποτελεί την επόμενη γενιά της οικογένειας. Η οικογένεια αυτή είναι ολοκληρωμένη χάρη στο παιδί που έχει έρθει και έτσι αυτός είναι ο πρώτος του ρόλος στη ζωή. Είτε πρόκειται για γιο είτε για κόρη, το παιδί αυτό έχει τη δική του αποστολή. Όσον αφορά τώρα τη μοίρα του στο μέλλον, τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις δεξιότητες που θα αποκτήσει ή το επάγγελμα που θα κάνει όταν μεγαλώσει, καθώς και το πότε θα πιστέψει στον Θεό και ποιο καθήκον θα εκτελέσει τότε, δεν είναι όλα αυτά τα βήματα σχεδιασμένα και κανονισμένα από τον Θεό? Έχει το ίδιο το παιδί την επιλογή? Από όταν κάποιος γεννιέται σε μία οικογένεια, δεν επιλέγει κανένα βήμα της μοίρας του και όλα είναι σχεδιασμένα από τον Θεό. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα από τον Θεό και υπάρχει αλήθεια σε αυτό. Έχει να κάνει με τον λόγο της ύπαρξης των ανθρώπων. Για παράδειγμα, αν σπουδάζεις μουσική και έχεις τη συγκεκριμένη κατάσταση και το αντίστοιχο οικογενειακό περιβάλλον γι' αυτό, τότε το να σπουδάσεις μουσική είναι δική σου επιλογή. Γεννήθηκες σε αυτό το περιβάλλον. Έμαθες μία επαγγελματική δεξιότητα μέσα από την ανατροφή σου σε αυτό το περιβάλλον και πέτυχες τη συγκεκριμένη αποστολή. Πώς κατάφερες να το πετύχεις αυτό? Συνέβη επειδή το όρισε ο Θεός, όχι επειδή το επέλεξες εσύ. Δεν το πέτυχες χάρη στην ενορχίστρωση του Δημιουργού. Πλέον κάνεις το καθήκον σου με τη βοήθεια όσων ξέρεις και όσων έχεις μάθει. Αλλά ποιος το αποφάσισε αυτό? Το αποφάσισε ο Θεός, όχι εσύ. Αντικειμενικά μιλώντας, για ποιον ζεις τώρα? Στην πραγματικότητα, το ίδιο ισχύει για κάθε άτομο. Όλοι ζούνε για χάρη της κυριαρχίας και των σχεδίων του Θεού. Είτε το κάνουν συνειδητά και το αντιλαμβάνονται, είτε όχι. Οι άνθρωποι είναι σαν τα πιόνια ενός παιχνιδιού. Όπου κι αν σε τοποθετήσει ο Θεός,
ό,τι κι αν σε βάλει να κάνεις και για όσο χρονικό διάστημα κι αν σε αφήσει κάπου, όλα γίνονται υπό την ενορχήστρωσή Του. Σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωση του Θεού, στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι ζουν για τον σκοπό της κυριαρχίας και των σχεδίων Του και για τη δική Του διαχείριση. Δεν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο. Ανεξάρτητα από το πόσο ικανός ή χαρισματικός είσαι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη μοίρα που έχει ορίσει για σένα ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει πέρα από αυτά τα όρια ή να ξεφύγει από τη μοίρα και τη ζωή που έχει ρυθμίσει και σχεδιάσει για εκείνον ο Δημιουργός. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι και σήμερα δρούν ακούσια και εν αγνία τους υπό την ενορχήστρωση και την κυριαρχία του Θεού. Κοιτάζοντας το αντικειμενικά, τι έχουν καταλάβει οι άνθρωποι? Η ζωή και ο θάνατός τους δεν εξαρτώνται από εκείνους, αλλά βρίσκονται υπό την κυριαρχία και την ενορχήστρωση του Θεού. Δεν πρέπει να προσπαθούν να ελέγξουν τη μοίρα τους. Πρέπει να υποταχθούν στην κυριαρχία και τα σχέδια του Θεού. Θα σημειώσετε πρόοδο αν καταφέρετε να το δείτε έτσι. Ποιες αλήθειες πρέπει να κατανοήσετε για να μπορέσετε να υποταχθείτε στον Θεό? Σε οποιοδήποτε είδους οικογένεια και αν έχεις γεννηθεί, όποιο κι αν είναι το επίπεδο, η νοημοσύνη και η σκέψη σου, η μοίρα σου και ό,τι άλλο σε αφορά βρίσκονται υπό την ενορχήστρωση του Θεού. Δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Αυτό το μονοπάτι πρέπει να διαλέξουν οι άνθρωποι, να κατανοήσουν πώς έχει σχεδιάσει τα πάντα για εκείνους ο Θεός, πώς καθοδηγεί τα πάντα και πώς θα τα καθοδηγήσει στο μέλλον. Να επιδιώξουν να κατανοήσουν τις επιθυμίες και τις προθέσεις του Θεού και έπειτα να ζήσουν ακολουθώντας τη μοίρα που ελέγχει και ενορχιστρώνει ο Δημιουργός. Όχι να ανταγωνίζονται, να κλέβουν ή να αρπάζουν διάφορα πράγματα. Όχι να εξετάζουν εξονυχιστικά ή να αντιτίθενται στις επιθυμίες του Δημιουργού. Δεν πρέπει να εξετάζεις εξονυχιστικά ή να εναντιώνεσαι σε όλα όσα έχει σχεδιάσει για σένα ο Θεός. Αν το κάνεις αυτό, δεν θα ζεις τότε σωστά και όπως πρέπει. Μπαίνει ένα τέλος σε αμφιβολίες του τύπου «γιατί ζουν και γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι». Μπαίνει ένα τέλος στον πόνο που προκαλείται από την αντίληψη ότι όσοι ζουν επαναλαμβάνουν την ίδια τραγική ιστορία εκείνων που χάθηκαν. Οι άνθρωποι νιώθουν πως αυτή η ζωή δεν κρύβει καθόλου δυσκολίες και πως έχουν βρει την πηγή της ζωής. Κατανοούν τον ρόλο που παίζει η μοίρα. Γνωρίζουν πως οι άνθρωποι πρέπει να υποταχθούν στα σχέδια του Δημιουργού και δεν προβάλλουν αντίσταση. Αυτός είναι ένας ουσιαστικός τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι δεν βασίζονται πλέον στα προϊόντα της φαντασίας τους ή στη δική τους δύναμη, για να παλέψουν και να αγωνιστούν για την ευτυχία. Γνωρίζουν πως όλα αυτά είναι ανοησίες και πείσματα και δεν τα κάνουν πια. Έχουν μάθει να υποτάσσονται στην κυριαρχία και τα σχέδια του Δημιουργού. Μα πόσος πόνος έχει αποφευχθεί χάρη σε αυτό. Ζείτε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο τώρα. Νιώθετε πως αδικήστε στη ζωή
και πώς σας υποτιμούν. Ξέρετε πως τα ταλέντα και το καθήκον σας έχουν σχεδιαστεί για σας και σας έχουν δοθεί από τον Θεό. Αλλά ακόμα νιώθετε πως έχετε αδικηθεί και πως το καθήκον που έχετε δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. Στην πραγματικότητα, έχετε μεγαλεπίβολους στόχους, αλλά ο συγκεκριμένος τομέας στον οποίο κάνετε το καθήκον σας δεν σας επιτρέπει να τους πραγματοποιήσετε. Σκέφτεστε έτσι? Δεν έχετε φιλοδοξίες ή επιθυμίες? Δεν έχετε υπερβολικές απαιτήσεις? Έχετε αφήσει στην άκρη όλα όσα θα έπρεπε να αφήσετε? Και το μοναδικό πράγμα που σας λείπει είναι να κατανοήσετε την αλήθεια, ώστε να διορθώσετε τις διεφθαρμένες διαθέσεις σας. Αυτό καθιστά όλο και πιο σαφές το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν οι άνθρωποι και την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται πια να κάνουν ερωτήσεις του τύπου «Γιατί ζουν οι άνθρωποι» και «Γιατί πεθαίνουν» «Ποιος είναι αυτός που κυβερνά τα πάντα» «Ό,τι κι αν επιδιώκετε, όποιες επιθυμίες κι αν έχετε, αν επιστρέψετε στην παρουσία του Δημιουργού, αν υπάκουα πραγματοποιήσετε όσα πρέπει να κάνετε, αν εκπληρώσετε και ολοκληρώσετε το καθήκον που σας αναλογεί, μόνο τότε μπορείτε να ζήσετε με καθαρή συνείδηση και να έχετε μία σωστή και ενδεδειγμένη ζωή. Δεν θα υποφέρετε τότε. Αυτό είναι το νόημα και η αξία της ζωής».